Ακριβώς. Ήδη έχουμε πει ότι μέχρι το τέλος του μήνα αυτού θα έχει ανοίξει. Άρα η πλατφόρμα είναι έτοιμη. Θα περιγράψω, ελπίζω με σαφήνεια, ορισμένα βήματα, 5 πιστεύω συνολικά, που πρέπει να κάνει κάθε δικαιούχος. Το πρώτο λοιπόν είναι να μπει στην πλατφόρμα, δηλαδή η οποία θα έχει το όνομα www.kinonikomerisma.gr. Πώς μπαίνεις? Μπαίνεις χρησιμοποιώντας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Έτσι, δηλαδή τον κωδικό σου, τον προσωπικό κωδικό πρόσβαση στη φορολογική σου βάση. Το πρώτο σου βήμα λοιπόν, σας ζητιέται αμέσως να επιβεβαιώσετε το άμκα σας και να εισάγετε ένα email και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου. Αμέσως μετά εμφανίζεται το δεύτερο βήμα, μια φόρμα που αναφέρει προσωπικά σας στοιχεία. Όλα. Οικονομικά σας στοιχεία, περιουσιακά σας στοιχεία, τα πάντα. Το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα και βεβαίως τον ένα ασφαλίσιμο μήνα στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και τέλος τα μέλη του νοικοκυριού σας. Τα βλέπετε λοιπόν όλα αυτά. Εκεί εμφανίζεται και αυτό που ρωτάτε πολύ συχνά, δηλαδή με ποιο ύψος εισοδήματος θα υπολογιστεί το κοινωνικό σας μέρισμα. Είναι με το ύψος το που εμφανίζεται στο φορολογητέο σας εισόδημα στο Α21. Έτσι, ακριβώς αυτό που εμφανίζεται στο Α21 στο φορολογητέο σας εισόδημα. Πάμε παρακάτω. Στο βήμα 3 πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό λογαριασμό, το IBAN δηλαδή που έχετε, ώστε εκεί θα πιστωθούν τα χρήματά σας. Αν δεν το βάλετε, δεν θα μπορεί να γίνει αυτό και σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τον ακατάσχετο λογαριασμό που έχετε ήδη, ή αν δεν έχετε να βάλετε έναν ακατάσχετο λογαριασμό. Διότι όπως ξέρετε τα χρήματά σας, αυτά που θα μπουν από το κοινωνικό μέρισμα, είναι αφορολόγητα, δηλαδή δεν θα εμφανιστούν στη φορολογική σας δήλωση του 2017 για τα εισοδήματά σας του 2017 και είναι και ακατάσχετα. Το τέταρτο βήμα, που εδώ είναι ένα θέμα που ρωτάτε συχνά, είναι τι γίνεται με τους φιλοξενούμενους. Λοιπόν, εάν έχετε φιλοξενούμενους, το τέταρτο βήμα χρειάζεται η συγκατάθεση των φιλοξενουμένων σας, δηλαδή πρέπει να μπουν στην ίδια πλατφόρμα, εκεί που έχετε μπει εσείς, μέσα στο μέρισμα το δικό σας, μέσα δηλαδή εκεί που έχει εμφανιστεί όλα τα στοιχεία τα δικά σας, να μπουν με τα δικά τους με το δικό τους κωδικούς του TaxNet. Έτσι, ο κάθε φιλοξενούμενος είναι ενήλικος, έχει λοιπόν κωδικό στο το δικό του κωδικό και θα μπορέσει να την συμπληρώσει. Θα μπει λοιπόν εκεί και δηλώνει τη συγκατάθεσή του να αντιληθούν τα δικά του στοιχεία, ώστε από τα Α21, τα αντίστοιχα τα δικά τους. Ακριβώς, για να γίνει και διασταύρωση των στοιχείων για να μπορέσει να ενταχθεί στο... Ορίστε, κύριε Παναγιώτοπουλε. Ναι, λέω για να γίνει διασταύρωση των στοιχείων, αυτό λέτε. Όχι, αθρίζονται. Ναι, διασταυρώνονται, αθρίζονται. Και αθρίζονται όλα τα στοιχεία τους, διασταυρώνονται, εάν όντως είναι φιλοξενούμενοι, γιατί πρέπει να το είχαν δηλώσει. Και επομένως αθρίζονται όλα τα φορολογητέα εισοδήματα από το Α21 του δικαιούχου, του πρώτου δηλαδή που μπήκε στην πλατφόρμα και των φιλοξενούμενων. Κυρία Φωτίου, όπως καταλαβαίνετε, μετά το πράγμα είναι πολύ απλό. Το πέμπτο βήμα σου λέει αν τα πληρείς όλα τα κριτήρια και στο έκτο βήμα αποδέχεσαι το κοινωνικό μέρισμα, δηλαδή δηλώνεις ότι το αποδέχεσαι, έτσι ώστε να μην υπάρξουν όλα τα λάθη που έγιναν πέρυσι και να δηλώνουν άνθρωποι ότι εγώ δεν σωστά το ήθελα αλλά μου το βάλαμε. Επομένως και πατάτε το κουμπί και είσαστε από εκεί και ύστερα δικαιούχος. Είπατε μέχρι τέλους του μήνα. Ναι, έτσι, ότι μέχρι είναι έτοιμη η πλατφόρμα. Πότε θα ανοίξει για να υποδεχθεί τις αιτήσεις αυτές, υπάρχει μια εικόνα πιο καθαρή?
Αυτό που σας έχουν, που έχει πει και η Υπουργός, αλλά και όλη η κυβέρνηση, ότι μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου πρέπει να έχει ανοίξει, διότι... Και για πόση διάρκεια, κυρία Φωτίου, πόσο θα μείνει η πλατφόρμα? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, μέχρι τέλος Δεκεμβρίου πρέπει να έχει αποδοθεί το μέρισμα, το κοινωνικό μέρισμα. Διότι, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, εάν δεν αποδοθεί μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, χάνεται. Άρα, αυτή η απόδοση του μερίσματος, κυρία Φωτίου, θα είναι μαζική ή όποιος συμπληρώνει σιγά-σιγά, σταδιακά θα μπαίνουν τα χρήματα... Θα ανακοινωθεί μια ημερομηνία που θα μπουν... Όχι, όχι. Το σύστημα ηλεκτρονικοποιημένο, επομένως, μόλις δηλώνεσαι και πιστοποιείσαι και εγκρίνεσαι, αυτομάτως, δηλαδή, όλη η διαδικασία προχωράει κανονικά. Μάλιστα. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες, κυρία Φωτίου, και θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε ή αν τις επιβεβαιώνετε ή όχι, σχετικά με τα τεχμαρτά εισοδήματα. Ότι υπάρχει μια σκέψη στην κυβέρνηση, επειδή θα υπάρξουν πάρα πολλές αδικίες για πλασματικά εισοδήματα, άνθρωποι άνεργοι με χαμηλό εισόδημα, αν υπολογιστεί το τεχμαρτό τους, θα βγει ένα πλασματικό εισόδημα και θα χάσουν το κοινωνικό μέρισμα. Υπάρχει κάποια σκέψη στην κυβέρνηση να το επανεξετάσει αυτό το θέμα? Το τεκμαρτό είναι το Α21. Είναι το φορολογητέο του εισόδημα. Αυτό είναι, κύριε Παναγιώτοπουλε, ναι. Το ξέρετε πολύ, ναι, καλά. Ναι, ναι. Από εκεί και ύστερα θα δούμε ορισμένα θέματα, αν και σας λέω εκ προημίου ότι όλοι οι δικαιούχοι, παραδείγματος χάρη του ΚΕΑ, οι οποίοι δήλωσαν, οι μισοί από αυτούς, το 50% περίπου, οι οποίοι δηλώνουν μηδέν εισόδημα και άρα τεκμαρτό μπορεί να ανεβαίνει μέχρι 3.000, είναι de facto, ναι, είναι de facto αυτοί. Του κοινωνικού μερίσματος. Άρα δεν νομίζω... Υπάρχουν όμως κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να τις δείτε αυτές τις περιπτώσεις, κυρία Φωτίου, μπορεί να τις δείτε αυτές? Πάντα τα πράγματα είναι ανοιχτά και θα δούμε αν υπάρχει καμία πραγματικά αδικία. Αλλά άρα το αφήνετε ανοιχτό σε αυτό, σε κάποιες αδικίες. Αν υπάρξουν, θα δείτε τα στοιχεία και από εκεί πέρα μπορεί να κάνετε κάποιες... Ναι. Απλά σας εξήγησα ότι με βάση την εμπειρία που έχουμε από το ΚΕΑ, όλοι οι δικαιούχοι του ΚΕΑ θα είναι δικαιούχοι του κοινωνικού μερίσματος και με βάση αυτό που μόλις σας είπα, ότι ακόμη και με μηδέν εισόδημα είσαι 3.000, όταν ξέρετε ότι η βάση για το ένα άτομο, το μεμονωμένο άτομο, όχι για τα νοικοκυριά, είναι 9.000 ευρώ, ή το ανώτατο όριο το εισοδηματικό, και το ανώτατο όριο για τα πολυμελή νοικοκυριά είναι 27.000 ευρώ. Επί του φορολογητέου εισοδήματος, μας τονίσατε, κυρία Υπουργέ. Πάντα επί του φορολογητέου, μάλιστα. Ναι. Μάλιστα. Και κυρία Φωτίου, για να κλείσουμε, κάτι το οποίο ακούστηκε και ακούγεται σχετικά με τις επιστροφές των παράνομων κρατήσεων στους συνταξιούχους. Ακούγεται από την αξιωματική αντιπολίτευση, κυρίως από στελέχη, ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, άρα η κυβέρνηση ήταν υποχρεωμένη να το δώσει. Κύριε Πολάλη, με συγχωρείτε. Αυτά είναι γνωστά και για όλους τους πολιτικούς και βεβαίως για την αντιπολίτευση. Λυπάμαι πάρα πολύ που χρησιμοποιούν τόσο εύκολα πράγματα, τόσο εύκολα επιχειρήματα για να χτυπήσουν κάτι που ήταν επιλογή της κυβέρνησης να τα δώσει. Γιατί, όπως ξέρετε, οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή για τη συνταγματικότητα ή όχι των κρατήσεων αυτών, για να γίνουν εκτελεστές πρέπει να υπάρξουν, αν δεν γίνουν από την ίδια την πολιτεία, μέσω της δικής της πολιτικής βούλης, όπως γίνεται σήμερα με εμάς, πρέπει να υπάρξουν δικαστικές αποφάσεις. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπήρξε για αυτή την αποφάση. Για αυτή την κατηγορία δεν υπήρχαν αποφάσεις. Ακριβώς. Επομένως, είναι λάθος σπέκουλα. Δηλαδή δεν έχω καταλάβει ακριβώς γιατί λένε τόσο ανακρίβειες με κοντά πόδια. Είναι πολύ εύκολες να απαντηθούν όλες αυτές οι ανακρίβειες. Εγώ νομίζω, εντάξει, είναι μια κοινή πρακτική αντιπολιτευτική, η οποία δυστυχώς δεν βγάζει πουθενά. Μάλιστα. Κυρία Φωτίου. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Υπουργέ, για τις πληροφορίες αυτές, γιατί έχει σημασία να δούμε βήμα-βήμα πώς θα γίνουν.